Να σκληρύνει η στάση της κυβέρνησης κατά της λαθρομετανάστευσης θέλουν οι πολίτες, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που δημοσιεύει ο Κυριακάτικος Τύπος. Η κυβέρνηση πήρε την απόφασή της να προστατεύσει τα σύνορά μας από τη λαθρέα είσοδο μεταναστών. Έτσι λοιπόν με αυτό το μέτρο πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να προστατεύσουμε τη χώρα μας από αυτό το κύμα των λαθρέων μεταναστών. Και ο φράχτης αυτός, όπως φράχτες μεγάλοι και δρανοί στην ιστορία, πετάχτηκαν στην άκρη. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε με φράχτες το πρόβλημα που λέγεται μετανάστευση. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Καθημερινής από την Public Issue, ποσοστό 39% συμφωνούν με την περίφραξη των συνόρων στον Εύρο, ποσοστό 20% μάλλον συμφωνούν, ποσοστό 21% σίγουρα διαφωνούν και ποσοστό 7% μάλλον διαφωνούν. Πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των μεταναστών. Είναι άνθρωποι που κινούνται από δουλέμπορους. Στην πατρίδα μας είναι ένας απίστευτος μεγάλος αριθμός. Υπέρ του φράκτη εμφανίζονται το 51% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, το 37% της Νέας Δημοκρατίας και ένας στους 4 ψηφοφόρους των κομμάτων της αριστεράς. Σε ερώτηση για το πόσο ενημερωμένοι είναι για το τι προβλέπει ακριβώς αυτό το σχέδιο, πολύ ενημερωμένοι είναι μόνο 10%, αρκετά είναι 41%, όχι και τόσο ενημερωμένοι δηλώνουν το 30% και 17% λένε ότι δεν είναι καθόλου ενημερωμένοι. Όσον αφορά το πόσο αποτελεσματικός θα είναι ο φράκτης, το 41% λένε ότι θα είναι αποτελεσματικός. Ενώ 20% λένε ότι τέτοια μέτρα μάλλον δεν μπορούν να ανακόψουν τη ροή και 23% λένε ότι σίγουρα δεν μπορούν. Έχουν συμβεί τόσα πολλά και τόσα πολλά περιστατικά με αλλοδαπούς πλέον στην Ελλάδα που δεν αντέχει αυτή η χώρα να υποφέρει άλλο. Μέσα σε όλα της τα άσχημα που της συμβαίνουν το ποτήρι έχει ξεχυλήσει. Οπότε φτάνουμε στο σημείο για να μην πάμε σε αυτοδικίες που βλέπω να γίνονται. Πολύ συχνά, όχι και φράχτη και τύχη και σινικό και ό,τι να είναι. Είναι τέτοια η αγανάκτηση, η οργή, αλλά και η ανασφάλεια των πολιτών που θεωρώ ότι είναι και μικρό το ποσοστό που προκύπτει από την έρευνα του να απαντούν 6 στους 10 ότι επιτέλους πρέπει να ληφθούν μέτρα. Φαντάζεστε να ρωτούσαν εδώ στην Πάτρα πόσοι θα απαντούσαν. 10 στους 10. Σε δημοσκόπηση του Έθνους της Κυριακής, ποσοστό 80,3% συμφωνούν με φράχτη στον Εύρο και 18,6% λένε ότι διαφωνούν. Το 89,5% λένε ναι σε απέλαση όλων των παράνομων μεταναστών, το 68,8% λένε ναι σε κέντρα κράτησης των παράνομων μεταναστών μέχρι την απέλαση και 28,2% διαφωνεί και 86,5% θέλουν επιχείρηση σκούπα στο κέντρο της Αθήνας. Όχι μόνο να κατασκευαστεί ο φράχτης, αλλά υπάρχει και η σχετική περιφρούρηση του φράκτη. Και βεβαίως το πρόβλημα το βιώνουμε ειδικά εδώ στην Πάτρα εντονότατα και είναι πολλοί επαγγελματίες μεταξύ αυτών και οι ξενοδόχοι που έχουν σοβαρό πρόβλημα με τους μετανάστες. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη στρατηγική της έντασης και μέσα σε αυτή τη στρατηγική της έντασης δημιουργεί ή εκμεταλλεύεται πλειοψηφίες συγκυριακές. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι το 73% των Ελλήνων είναι υπέρ της καταπάτησης των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων. Σε ανάλογη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για το πρώτο θέμα, το 73% των ερωτηθέντων συμφωνούν με το φράχτη, το 18% διαφωνούν και το 9% δεν παίρνει θέση.